ειρήνη και χαρά μέσα στα σπίτια. Θα μου πείτε βέβαια, σεβασμιότατε, με τέτοια οικονομικά προβλήματα κτλ. Ναι, είναι γεγονός αυτό, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του τότε και ένα κομματάκι ψωμί και δύο ελιές, είναι όμορφα. Και βέβαια αυτό που λέω δεν είναι κάτι το σχετικό, είναι το βιωματικό, διότι εμείς που γεννηθήκαμε μέσα στην κατοχή και είμαστε και μετακατοχικοί, βλέπαμε λοιπόν δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, πόσο όμορφα ήταν τα πράγματα, και από κάποια στιγμή που βάλαμε πολύ το εγώ μας και πολύ την ύλη, χάσαμε και την ανθρωπιά μας και την αξιοπρεπιά μας και το μεγαλείο μας μέσα στην ανθρωπότητα. Τα Χριστούγεννα λοιπόν έρχονται να μας θυμίσουν ότι ο Χριστός γεννάται για να μας αναγεννήσει εμάς, να μας κάνει περισσότερο ανθρώπους, κοινωνικούς ανθρώπους, ανθρώπους να τρέχουμε στην ανάγκη του άλλου και να μην είμαστε για τον εαυτό μας. Άλλωστε και ο Σωκράτης και οι πρόγονοι μας προ Χριστού για το ίδιο πάσχιζαν. Πατέρες Εκκλησίας είπαν, είδες τον συνάνθρωπόν σου, είδες τον Θεόν σου. Σήμερα λοιπόν έχουμε γίνει και, πώς θα το έλεγα, αντικοινωνικοί εν πολλής. Εύχομαι λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, ο λαός μας εδώ στην Κοζάνη, που είναι ένας λαός φιλότιμος, ένας λαός που εκκλησιάζεται, έχει σημασία αυτό που λέω, έχει σημασία, να περάσουν όλες τις μέρες ειρηνικά και χαρούμενα. Γιατί εάν τις περάσουν με Χριστόν και όχι μόνο με τον Χρυσόν, τότε μόλις τελειώσει το Άγιο Δεκαήμερο θα πούν, α, τέλειωσαν και αυτά, δεν ήταν τίποτα. Ενώ για τους ανθρώπους του Θεού φέρουν μαζί τους όλο το μεγαλείο που έχουν κερδίσει όλες αυτές τις μέρες. Χρόνια πολλά.